Καλησπέρα σας παιδιά, Γιώργος εδώ και καλώς ήρθατε μετά από πολλή ζήτηση στο George Auditore Fan Club, γιατί και αυτό υπάρχει για κάποιο λόγο στο Layers of Fear. Οπότε, αυτή τη φορά έκανα τη χάρη στον εαυτό μου και δεν είδα τίποτα για αυτό το παιχνίδι, που σημαίνει ότι πάω εντελώς στα τυφλά. Το μόνο που ξέρω μέχρι στιγμής για το παιχνίδι είναι ότι είναι από αυτά τα παιχνίδια και wow, αυτή η μουσική μου σκοτώνει τα αυτιά. Όπως έλεγα, είναι από αυτά τα παιχνίδια στα οποία δεν μπορείς να κάνεις και πολύ edit, που σημαίνει ότι λογικά τα βίντεο θα είναι λίγο μεγαλύτερα, που σημαίνει συγγνώμη προκαταβολικά. Oh, enter profile name. Όχι, δεν μπορώ να βάλω το R, γιατί θα πρέπει να αρκέσει. Για damn it. Πες μου τον πόνο σου. Και είμαι μεθυσμένος. Γιατί εδώ βλέπουμε ένα πανέμορφο πίνακα ενός γέρακα που προσπαθεί να βιάσει ένα παιδάκι. Ένας άλλος υπέροχος πίνακας ενός πατέρα που είχε δολοφονήσει τη γυναίκα του μπροστά στα δύο του παιδιά. Wow, αυτός ο ζωγράφος έχει προβλήματα. Λοιπόν, μπαούλο. Αχα. Gallery opening, wow, critics. Οπότε υποθέτω αυτή είναι η δικιά μας γκαλερί. Sorry, κανείς δεν στο κερατά. Και έχω λίγα δάκρυα ορφανών εδώ πέρα και πίνω. Anyway, οπότε υποθέτω ανοίξαμε γκαλερί, αυτό είναι καλό. Τώρα είναι ενδιαφέρον εδώ. Υποθέτω αυτός με σβησμένη μου είμαι εγώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, τι λέει εδώ? I didn't touch the workshop, just just like you asked, although I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Have a nice day. Είπε κάποιον που μας χαρίζει, έχουμε ένα υπόγειο. What? Πρέπει να πω εδώ κάτω. Nope. Δεν βλέπω την τύφλα μου. Ναι, όχι, okay, κάποιος θα πήγαινε καλά σχολείο. Αλλά γιατί να βλέπεις βαθμό σου? Ενώ είσαι ένας διάσημος ζωγράφος αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω γιατί το χρειάζεσαι αυτό. Α, δεν πάλι τύπησα από τραγουδάει. Why? 2 hours later. That was fun. Continue. Γιατί ποτέ δεν γίνεται να κάνω ένα record χωρίς να με διακόψουν. Και φυσικά και είναι κλειδωμένα. Below need prosthesis. Wow. Άρα έχω πρόβλημα με τα πόδια. Σε αυτό να εξηγεί γιατί γέρνω. Φάντασμα μου παίζει στο πιάνο μου. Would you mind? Jesus. Οκ, okay, ξέρω ότι είμαι κακός, αλλά... Jeez. Sorry, couldn't sleep. The legs been acting up again. Figured I might as well do some work. Love you. Okay, οπότε είναι κάποια γυναίκα, υποθέτω γυναίκα μου. Και πότε φαίνεται εκείνο με το γόνατο ήταν δικό της. Άρχεται τη σιγά να open in flames. I'm still leaves doesn't... Oh. Okay. Okay, οπότε έχουμε κάποιο ατύχημα. Θα μπορούσε το ατύχημα να έχει σχέση με το πόδι της Αλληνής. Επίσης είμαι βρικόλακας. Σου είχα τις ντουλάπες. Όχι. Απλά ρούχα. Θα πάρει λίγο καιρό να συνηθίσω αυτά τα controls. Είναι λίγο way too interactive. Ω γάμο. Πρώτο jumpscare του παιχνιδιού, κυρίες και κύριοι, και ήταν από μπουκάλια. Πάρα πολύ πίνακες, ο τύπος έχει μανία με τους πίνακες του. Ω, Θεέ μου. Λοιπόν... Και... Σταμάτα για λίγο, please! Ακόμη δεν έχω ξεκινήσει το παιχνίδι.
Okay. Κόκκινος κουφίτσα. Oh. Ναι, είναι και αυτός ένας τρόπος να πεις την ιστορία. Jesus. Ναι, okay. Θα κάνω πως δεν το δω αυτό ποτέ. I'm sorry, I'll make it up to you tonight. It's all about you and me. Let's make it special. You promised. Επίσης κάποιος παίζει μπάσκετ εδώ πέρα. Και ο. Οκ, από ό,τι φαίνεται έχω παιδί. Hey, γι' αυτό ζωγράφισε. Hey. Ζωγράφισε τη μάνη της όταν είχε περίοδο. Hey, κοιτάω που να μπω εδώ πέρα. Ποτά, γιατί κάθε καλλιτέχνης πρέπει να είναι μεθυσμένος όταν δημιουργεί. Και άλλα ποτά, γιατί ποτέ δεν είσαι αρκετά μεθυσμένος. You deserve it. Αχα. Οκ. Ήρθε η στιγμή της αλήθειας. Discovered up for a reason. What? Ενώ... όλα φαίνονται φυσιολογικά, αν έξερες το... το αίμα περίοδου στο κάτω μέρος. Δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνω. Υποθέτω βγαίνω έξω. Έκανα τηλεπορτ σε άλλο σπίτι. Ναι, οκ. Τώρα αρχίζουν τα πράγματα εκεί πέρα είναι μπρος. Just out of reach. Α, Θεέ μου. Γιατί! Oh, ένα γράμμα. Reconnect with your partner, rebuild your relationship, rediscover the joy of marriage. Okay, οπότε... remember it's never too late. Οπότε ο τυπάς είχε θέματα με το γάμο του. Okay, αυτό το έχουμε διαπιστώσει. Το θέμα είναι ότι μπορούσε να το διορθώσει. Από όσο έχω καταλάβει, αυτό μας λέει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, ότι είχε... θέματα με τον γάμο του και μπορούσε να το διορθώσει, αλλά δεν το έκανε. Επίσης αυτός είναι... αυτός είναι ο κακός από το καινούργιο της Star Wars. Jesus. Και πάλι έκανα teleport σε άλλο μέρος. Τι υπέροχα. Φωτογραφία. Υποθέτω αυτή ήταν η γυναίκα μου και αυτό είναι το πιάνο πάνω. Ω, και καινούργιο achievement. Scraps of love. Ναι, αυτό είναι σίγουρα η γυναίκα. Going in circles. Αχα. Dear sir and madam, we must kindly... αυτό... strongly urge you to keep your voices down during the night. Your marital problems, while regrettable, are a private matter and should remain that way. We must also warn you that if things continue the way they are now, we will be forced to call the police. Οκ, οπότε τα προβλήματα με το γάμο μου προκαλούσαν προβλήματα και σ' άλλους. Good to know. Και πάλι ο γέρακας που προσπαθεί να βιάσει το παιδάκι. Οκ, ίσως να μην έπρεπε να έχω πιει τόσο πολύ. Οκ, 4, 8, 5. Oh. Okay. Yay. Έλυσε ένα puzzle. The past holds back. Look closer. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Okay. Επίσης, το achievement έλεγε something rings a bell. Και ξέρετε, αυτό είναι δαχτυλίδι. Rings, δαχτυλίδι. Ναι, το παιχνίδι αυτό έχει και ένα πολύ κακό χιούμορ. Hey, για επέστρεψα εδώ. Βασικά, όχι, δεν επέστρεψα. Δεν έχω ξανά εδώ. What? Okay, ο τυπάκος έχει πιει κάτι πολύ δυνατό. Oh, what the fuck.
Και επέστρεψε εδώ. Όχι να είσαι από άτσα ξανά σε το ίδιο. Nope. Λοιπόν, εδώ πάμε πάλι από εδώ. Ναι, και όλα έχουν αλλάξει για μία ακόμη φορά. Και τι πάει στραβά με αυτούς τους πίνακες. Είναι από αυτούς τους... αυτά τα πράγματα τα οποία είναι, ξέρεις, δεν τι πηγαίνεις από μία μεριά, τα βλέπεις από την άλλη αλλιώς. Oh, what? Pain deep lies. Τι εννοείς? Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Jane. Λοιπόν, την βασέτα αυτή είναι η γυναίκα μας τότε. Ενώ... όλα ακούγονται καλά στην αρχή. Σε βάλα, δεν φαίνεται περίεργο. Okay, bye. Επόμενος. Bye bye. What? Πώς θα χωγάω, μωτή. Έχω τρία ερωτήματα. Πρώτον, γιατί τα ποντικά έχουν τάση αυτοκτονίας? Δεύτερον, αυτά τα βιβλία σημάτιζαν άνθρωπο? Και τρίτον, γιατί? Α, τίποτα εδώ. Τίποτα εδώ υποθέτω. Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του δωματίου? Bye bye. Oh god damn it. Μίγλες. Μίγλες, είμαι εδώ. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times. And yet I can't. Θεέ μου. Let's do this. Πολύ κακό για το τίποτα. Hey, πάλι το γέρακι με το παιδάκι. Hey, βρήκα κουζίνα επιτέλους. Άσε και κάτι για να χαίρεσαι. Και για κάποιο λόγο μπορούσα να κάνω αυτό. Μπορεί να ζυγίσω την μπανάνα? Όχι. What? Επίσης δεν ξέρω αν είναι καλό να ανοίγω τους φούρνους. Απλά το κάνω. Απλά ανοίγω τους φούρνους. Τώρα δεν έχει τίποτα να φάω. Anyway. Έρχομαι. Ναι! Shut off. What? First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those Brett ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Oh! Really? Έβγαλες το δέρμα σου. Really? What's wrong with you? Και είμαι πίσω στο στούντιο? Oh. Και... hey, φωτογραφία που βρήκα. Και... είδα ήδη αυτό εδώ πέρα. Deep breaths, remember, you're a professional. It's just the first few strokes. Then you're over the hump. What's so hard about it?
μιλάει για το γεγονός ότι έκοψε το χέρι του, γιατί... Τρεις, dude. Jesus. Λάπια ακόμη δεν ανοίγουν. Το hate και το hate it, lost it, even now you deserve it, finish it. Δεν μπορώ να καταλάβω λίγο πως λειτουργεί αυτό. Oh. Okay. Έφτιαξα δύο πανέμορφα φλαμίγκο. Η ανακρίβε νομίζω ότι όντως είναι φλαμίγκο αυτά. Okay, well done. Άρα υποθέσω στο στούντιο μαζεύονται όλα όσα φτιάχνω. Oh. Okay, το πρώτο του λαπάκι άνοιξε. First I look for a canvas, not just any canvas, I had to find a knife. Oh, είναι αυτό που μου έλεγε πριν. Έκανε και κλάτσα να το πιάσω. Okay, nope, no thank you. Ναι, οπότε ελπίζω να μου έχει κάνει save. Και πιστεύω ότι αυτό... Do you mind? Οπότε νομίζω αυτό είναι ένα καλό σημείο να τελειώσω αυτό το πρώτο επεισόδιο. Αυτό είναι σίγουρα ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Και αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμη, αυτό θα είναι η νέα σειρά. Μετά το Doki Doki Literature Club ήθελα να ξεκινήσω ένα καινούριο παιχνίδι να παίζω, ένα καινούριο horror game. Και όπως είπα μου προτείνανε αυτό και σίγουρα μπορώ να δω γιατί. Οπότε, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μην σχάσετε να κάνετε like αν θέλετε να δείτε σύντομα το επόμενο επεισόδιο και θα το πούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.